Καλώς ήρθες στην εξερεύνηση του μαγευτικού κόσμου των Τσιουάουα. Από την αρχαία προέλευσή τους, ως σεβαστών συντρόφων, μέχρι την σύγχρονη γοητεία τους, ελάτε μαζί μας καθώς αποκαλύπτουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτή τη ζωήρη και αγαπημένη ράτσα. Ανακαλύψτε την πλούσια ιστορία τους, τα μοναδικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα τους, τις ανάγκες περιποίησης, τις συμβουλές εκπαίδευσης, τα ζητήματα υγείας και πολλά άλλα. Είτε είστε έμπειρος λάτρης του Τσιουάουα, είτε σκέφτεστε να βάλετε ένα στη ζωή σας, αυτό το βίντεο θα σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οδηγό για να κατανοήσετε αυτά τα μικροσκοπικά θαύματα. Ας ξεκινήσουμε. 1. Ιστορία της φυλής. Τα Τσιουάουα είναι μία από τις παλαιότερες και πιο εμβληματικές ράτσες σκύλων, με πλούσια ιστορία που εκτείνεται χιλιάδες χρόνια πίσω. Η ράτσα αυτή, που πήρε το όνομά της από την πολιτεία Τσιουάουα του Μεξικού, πιστεύεται ότι κατάγεται από το Τεχίτσι, ένα μικρό σκύλο συντροφιάς που προτιμούσε ο πολιτισμός των Τολτέκων στο Μεξικό. Η προέλευση του Τεχίτσι χρονολογείται τουλάχιστον από τον 9ο αιώνα και θεωρούνταν ιερό από τους Τολτέκους, ενώ συχνά απεικονιζόταν στη τέχνη και τη μυθολογία τους. Τα Τσιουάουα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα άρχισε να διαμορφώνεται τον 19ο αιώνα όταν η φυλή ανακαλύφθηκε εκ νέου από τους Αμερικάνους τουρίστες στο Μεξικό. Αυτοί οι τουρίστες έφεραν τα μικρά σκυλιά πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου απέκτησαν γρήγορα δημοτικότητα. Η χαρακτηριστική εμφάνιση και η γοητευτική προσωπικότητα της φυλής την έκαναν αγαπημένη στους λάτρεις των σκύλων. Η Αμερικανική Λέσχη Κένελ αναγνώρισε επίσημα το Τσιουάουα το 1904, εδραιώνοντας το καθεστώς του ως ξεχωριστή φυλή. Με την πάροδο των ετών, το Τσιουάουα διατήρησε τη δημοτικότητά του, αποτελώντας αγαπημένο σύντροφο και σύμβολο της μεξικάνικης κληρονομιάς. Σήμερα, τα Τσιουάουα είναι γνωστά για το μοναδικό μείγμα ιστορικής σημασίας και σύγχρονης γοητείας, συνεχίζοντας να γοητεύουν τους λάτρες των σκύλων σε όλο τον κόσμο. 2. Χαρακτήρας και ιδιοσυγκρασία. Τα Τσιουάουα φημίζονται για τις μεγάλες προσωπικότητές τους που χωράνε σε μικρά σώματα. Παρουσιάζουν μια σειρά από ιδιοσυγκρασίες, αλλά είναι γενικά γνωστά για τη ζωηρή, άγριμνη και γεμάτη αυτοπεποίθηση συμπεριφορά τους. Παρά το μικροσκοπικό τους μέγεθος, διαθέτουν μια ισχυρή, ατρόμητη συμπεριφορά, ενώ συμπεριφέρονται συχνά σαν να είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτοί οι φυλοί είναι εξαιρετικά έξυπνοι και ευφυείς, με έντονη αίσθηση του περιβάλλοντός τους. Ένα από τα πιο αξιάγαπητα χαρακτηριστικά των Τσιουάουα είναι η αφοσίωσή τους. Έχουν τη τάση να δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με τους ιδιοκτήτες τους, επιλέγοντας συχνά ένα άτομο για να είναι το πρωταρχικό τους δέσιμο. Αυτός ο βαθύς δεσμός τα καθιστά εξαιρετικά σκυλιά συντροφιάς, παρέχοντας συναισθηματική υποστήριξη και συντροφικότητα. Ωστόσο, η ισχυρή τους προσκόλληση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε άγχος αποκορισμού, εάν μείνουν μόνα τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα Τσιουάουα είναι επίσης γνωστά για την παιχνιδιάρικη και ενεργητική τους φύση. Τους αρέσει να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια, ενώ η περίεργη και ερευνητική φύση τους συχνά τους οδηγεί στο να εξερευνούν διεξοδικά το περιβάλλον τους. Αυτή η παιχνιδιάρικη συμπεριφορά, σε συνδυασμό με την ευφυΐα τους, σημαίνει ότι ευδοκιμούν με την πνευματική διέγερση και απολαμβάνουν διαδραστικά παιχνίδια που προκαλούν το μυαλό τους. Ωστόσο, τα Τσιουάουα μπορεί επίσης να είναι αρκετά πεισματάρικα και ανεξάρτητα. Έχουν ισχυρή θέληση και μερικές φορές μπορεί να επιδεικνύουν αυταρχική συμπεριφορά. Αυτό το χαρακτηριστικό απαιτεί από τους ιδιοκτήτες να καθιερωθούν ως σταθεροί και συνεπείς ηγέτες, διασφαλίζοντας ότι το Τσιουάουα κατανοεί τα όρια και τους κανόνες. 3. Συμπεριφορά. Τα Τσιουάουα παρουσιάζουν μια σειρά από συμπεριφορές που αντανακλούν τη ζωηρή και δυναμική φύση τους. Είναι γενικά πολύ προσεκτικά, γεγονός που τα καθιστά άριστα σκυλιά φύλαξης παρά το μικρό τους μέγεθος. Οι οξύες αισθήσεις τους σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται γρήγορα οποιασδήποτε αλλαγές στο περιβάλλον τους και συχνά αυγίζουν για να ειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες τους για πιθανούς εισβολείς ή ασυνήθιστες δραστηριότητες. Αυτά τα σκυλιά είναι επίσης ιδιαίτερα στοργικά και απολαμβάνουν να βρίσκονται κοντά στους ιδιοκτήτες τους. Συχνά αναζητούν την ζεστασιά και την άνεση, προτιμώντας να κουρνιάζουν στην αγκαλιά του ιδιοκτήτη τους ή να κρύβονται κάτω από τις κουβέρτες. Αυτή η συμπεριφορά είναι μια αναδρομή στους προγόνους τους, οι οποίοι αναζητούσαν ζεστασιά στα ψυχρότερα κλίματα των ορεινών περιοχών του Μεξικού. Η παιχνιδιάρικη διάθεση είναι μια άλλη βασική πτυχή της συμπεριφοράς των Τσιουάουα. Απολαμβάνουν το διαδραστικό παιχνίδι και μπορούν να είναι αρκετά διασκεδαστικά με τα καμώματά τους. Το μικρό τους μέγεθος τους επιτρέπει να παίζουν άνετα σε εσωτερικούς χώρους, καθιστώντας τα κατά άλλα για τη διαβίωση σε διαμερίσματα. Ωστόσο, χρειάζονται επίσης τακτική άσκηση για να κάψουν την ενέργειά τους και να διατηρήσουν τη σωματική τους υγεία. Παρά την παιχνιδιάρικη φύση τους, τα Τσιουάουα μπορεί να είναι ευαίσθητα και μπορεί να μην απολαμβάνουν πάντα το σκληρό χειρισμό. Ταιριάζουν καλύτερα σε σπίτια όπου μπορούν να τους φέρονται απαλά και με σεβασμό. Οι οικογένειες με μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπουν τις αλληλεπιδράσεις και να διασφαλίσουν ότι ο σκύλος δεν θα πληγωθεί κατά λάθος. 4. Ανάγκες περιποίησης. Τα Τσιουάουα έχουν σχετικά χαμηλές ανάγκες περιποίησης σε σύγκριση με άλλες φυλές, αλλά η τακτική φροντίδα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για να διατηρούνται υγιεί και να δείχνουν τα καλύτερα δυνατά. Οι απαιτήσεις περιποίησης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αν το Τσιουάουα έχει κοντό ή μακρύ τρίχωμα. Τσιουάουα με κοντό τρίχωμα.
για τα τσιουάουα με το κοντό τρίχωμα, η περιποίηση είναι απλή. Το λίο, για αλυστερό τρίχωμά τους, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Το τακτικό βούρτισμα περίπου μία φορά την εβδομάδα είναι αρκετό για να απομακρυνθούν οι χαλαρές τρίχες και να διατηρηθεί το τρίχωμά τους σε καλή κατάσταση. Μία βούρτσα με μαλακές τρίχες ή ένα λαστιχένιο γάντι περιποίησης λειτουργεί καλά για το σκοπό αυτό. Μακρύτριχα τσιουάουα. Τα μακρύτριχα τσιουάουα χρειάζονται λίγο περισσότερη προσοχή. Το μακρύτερο τρίχωμά τους μπορεί να μπερδευτεί και να γίνει ματ αν δεν βουρτσίζονται τακτικά. Συνιστάται να τα βουρτσίζετε τουλάχιστον 3 με 4 φορές την εβδομάδα ή ακόμη και καθημερινά κατά τη διάρκεια των περιόδων με μεγάλη έκρηση. Μια χτένα με λεπτά δόντια και μια γυαλιστερή βούρτσα είναι ιδανικά εργαλεία για να αποφύγετε τα μπερδέματα και το μάδημα. Ανεξάρτητα του τύπου τριχώματος, όλα τα τσιουάουα υποφελούνται από τα τακτικά μπάνια. Το μπάνιο πρέπει να γίνεται μία φορά το μήνα ή όταν χρειάζεται, χρησιμοποιώντας ένα απαλό σαμπουάν για σκύλους για να διατηρείτε το δέρμα και το τρίχωμά τους καθαρό και υγιές. Το υπερβολικό μπάνιο μπορεί να αφαιρέσει από το τρίχωμα τα φυσικά του έλαια, γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία. Τα τσιουάουα είναι επιρρεπής σε οδοντικά προβλήματα υγείας, οπότε η οδοντική υγιεινή αποτελεί κρίσιμο μέρος της ρουτίνας περιποίησής τους. Το τακτικό βούρτισμα των δοντιών τους, τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα, βοηθά στην πρόληψη της συσσόρευσης πέτρας και των οδοντικών ασθενειών. Άλλες ανάγκες περιποίησης περιλαμβάνουν το τακτικό έλεγχο και καθαρισμό των αυτιών τους για την πρόληψη λοιμόξεων και το σκούπισμα των ματιών τους για την απομάκρυνση των λεκέδων από τα δάκρυα. 5. Ανάγκες εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση ενός τσιουάουα μπορεί να είναι μια ικανοποιητική εμπειρία, αλλά απαιτεί υπομονή, συνέπεια και καλή κατανόηση των μοναδικών χαρακτηριστικών της φυλής. Τα τσιουάουα είναι έξυπνα και πρόθυμα να ευχαριστήσουν, αλλά μπορεί επίσης να είναι πεισματάρικα και ανεξάρτητα, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση. Βασική εκπαίδευση υπακοής. Η έναρξη με τη βασική εκπαίδευση υπακοής είναι απαραίτητη. Εντολές όπως το κάτσε, το μήνε και το έλα παρέχουν τα θεμέλια για την καλή συμπεριφορά. Οι τεχνικές θετικής ενίσχυσης, όπως οι λιχουδιές, ο έπαινος και το παιχνίδι, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές με τα τσιουάουα. Ανταποκρίνονται καλά στις ανταμοιβές και την ενθάρρυνση, καθιστώντας τις συνεδρίες εκπαίδευσης ευχάριστες τόσο για το σκύλο όσο και για τον ιδιοκτήτη. Τα μαθήματα για κουτάβια μπορούν να είναι ιδιαίτερα ευεργετικά, παρέχοντας δομημένα περιβάλλοντα για μάθηση και αλληλεπίδραση. Εκπαίδευση στο σπίτι. Η εκπαίδευση ενός τσιουάουα στο σπίτι μπορεί να είναι δύσκολη λόγω του μικρού του μεγέθους, αλλά η συνέπεια και η υπομονή είναι το κλειδί. Η εκπαίδευση σε κλουβί μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μέθοδος, παρέχοντας έναν ασφαλή και προστατευόμενο χώρο για το σκύλο. Εκπαίδευση συμπεριφοράς. Η αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, όπως το υπερβολικό γάβγισμα, το δάγκωμα ή η κτητικότητα, είναι σημαντική. Τα τσιουάουα μπορούν να αναπτύξουν το σύνδρομο του μικρού σκύλου αν δεν εκπαιδευτούν σωστά, οδηγώντας σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Ο καθορισμός σαφών κανόνων και ορίων και η συνεπής επιβολή τους βοηθά στην πρόληψη τέτοιων ζητημάτων. Εκπαίδευση για προχωρημένους. Μόλις κατακτηθεί η βασική υπακοή, τα τσιουάουα μπορούν να διαπρέψουν σε προηγμένη εκπαίδευση και σε αθλήματα σκύλων, όπως η ευκινησία, το τρέξιμο και οι διαγωνισμοί υπακοής. Η ευφυΐα και η ευκινησία τους τα καθιστούν γρήγορα μαθητευόμενα και ενθουσιώδη συμμετέχοντας σε αυτές τις δραστηριότητες. 6. Διάρκεια ζωής και θέματα υγείας. Τα τσιουάουα είναι γνωστά για τη μακροζωία τους, καθώς συχνά ζουν από 12 έως 20 χρόνια, ενώ πολλά από αυτά ακόμα περισσότερο. Αυτή η εντυπωσιακή διάρκεια ζωής είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποτελούν δημοφιλή επιλογή για όσους αναζητούν ένα μακροχρόνιο σύντροφο. Ωστόσο, όπως όλες οι φυλές είναι επιρρεπείς σε ορισμένα προβλήματα υγείας, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν οι δυνητικοί ιδιοκτήτες. Συνήθι προβλήματα υγείας. Προβλήματα με τα δόντια. Τα τσιουάουα είναι επιρρεπείς σε οδοντικά προβλήματα λόγω του μικρού του στόματος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υπερπλήρωση και τεριδόνα. Η τακτική οδοντιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένου του βουρτσίσματος και του επαγγελματικού καθαρισμού, είναι απαραίτητη. Εξάρθρωση επιγονατίδας. Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία η επιγονατίδα εξαρθρώνεται ή μετακινείται από τη φυσιολογική της θέση. Μπορεί να προκαλέσει πόνο και προβλήματα κινητικότητας, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση. Καρδιακές παθήσεις. Τα τσιουάουα είναι επιρρεπείς σε διάφορες καρδιακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νόσου της μητροειδούς βαλβίδας και του καρδιακού φυσήματος. Οι τακτικές κτηνιατρικές εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση και τη διαχείριση αυτών των καταστάσεων. Υπογλυκαιμία. Το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα, ειδικά στα νεαρά τσιουάουα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν λίθαργο, τρόμο και επιλεπτικές κρίσεις. Κατάρρευση της τραχείας. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει την τραχεία και μπορεί να προκαλέσει βήχα και δυσκολία στην αναπνοή. Η χρήση ημάντα αντί για κολάρο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της πίεσης στη τραχεία. Προβλήματα με τα μάτια. Τα τσιουάουα μπορούν να πάσχουν από διάφορες οφθαλμολογικές παθήσεις όπως καταράκτης, γλάφκωμα και προοδευτική ατροφία του αφιβληστροειδούς.
Οι τακτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις είναι σημαντικές για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αυτών των προβλημάτων. 7. Ανάγκες άσκησης. Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα τσιουάου είναι δραστήρια και ενεργητικά σκυλιά που χρειάζονται τακτική άσκηση για να παραμείνουν υγιεί και ευτυχισμένα. Οι ανάγκες τους σε άσκηση είναι σχετικά μέτριες σε σύγκριση με άλλες φυλές, αλλά εξακολουθούν να υποφελούνται από την καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Καθημερινές βόλτες. Τα τσιουάουα απολαμβάνουν τους καθημερινούς περιπάτους, οι οποίοι παρέχουν τόσο σωματική άσκηση όσο και πνευματική διέγερση. Οι σύντομοι, γρήγοροι περίπατοι διάρκειας περίπου 20 έως 30 λεπτών κάθε μέρα είναι συνήθως επαρκείς. Αυτοί οι περίπατοι τα βοηθούν να κάψουν ενέργεια και να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους για τον κόσμο γύρω τους. Το περπάτημα παρέχει επίσης μια ευκαιρία για κοινωνικοποίηση, εκθέτοντάς τα σε διάφορα αξιοθέατα, ήχους και μυρωδιές. Ώρα παιχνιδιού. Εκτός από τις βόλτες, τα τσιουάου ευδοκιμούν στο διαδραστικό παιχνίδι. Τους αρέσει παιχνίδι όπως το φέτς, η διελκυστίνδα και το κρυφτό. Η παροχή μιας ποικιλίας παιχνιδιών όπως μπάλες, παιχνίδια και μάσημα και παιχνίδια παζλ τα κρατάει απασχολημένα. Το παιχνίδι σε εσωτερικούς χώρους είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα τσιουάουα που ζουν σε διαμερίσματα ή σε περιοχές με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Διανοητική διέγερση. Τα τσιουάουα είναι έξυπνα σκυλιά που υποφελούνται από δραστηριότητες που προκαλούν το μυαλό τους. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες, τα παιχνίδια παζλ και τα παιχνίδια υπακοής είναι εξαιρετικοί τρόποι για την παροχή πνευματικής διέγερσης. Η ενασχόληση του μυαλού τους τα βοηθά την αποφυγή της πλήξης και την ανάπτυξη ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Εποπτευόμενος χρόνος σε εξωτερικούς χώρους. Τα τσιουάουα απολαμβάνουν να περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, αλλά λόγω του μικρού τους μεγέθους θα πρέπει πάντα να επιβλέπονται. Μπορεί να είναι ευάλωτα σε θηρευτές και σκληρές καιρικές συνθήκες, οπότε μια ασφαλής, κλειστή αυλή ή ένας κήπος είναι ιδανική για το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους. Συνολικά, αν και τα τσιουάουα δεν χρειάζονται εκτεταμένη άσκηση, η τακτική σωματική δραστηριότητα και η πνευματική διέγερση είναι απαραίτητες για τη συνολική ευημερία τους. 8. Ανάγκες κοινωνικοποίησης. Η κοινωνικοποίηση είναι μια κρίσιμη πτυχή της ανατροφής ενός καλά προσαρμοσμένου και με αυτοπεποίθηση τσιουάουα. Η έγκαιρη και συνεπής κοινωνικοποίηση βοηθά τα τσιουάουα να αναπτύξουν θετικές συμπεριφορές και μειώνει την πιθανότητα φοβικότητας ή επιθετικότητας. Η σωστή κοινωνικοποίηση περιλαμβάνει την έκθεσή τους σε μια ποικιλία ανθρώπων, ζώων, περιβαλλόντων και εμπειριών με ελεγχόμενο και θετικό τρόπο. Κοινωνικοποίηση κουταβιών. Η διαδικασία κοινωνικοποίησης θα πρέπει να ξεκινήσει όσο δυνατόν νωρίτερα, ιδανικά κατά την κρίσιμη περίοδο κοινωνικοποίησης ενός κουταβιού, η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ 3 και 14 εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, τα κουτάβια είναι πιο δεκτικά σε νέες εμπειρίες και είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν φοβικές ή επιθετικές αντιδράσεις. Αλληλεπιδράσεις με άλλους σκύλους. Οι τακτικές αλληλεπιδράσεις με άλλα σκυλιά είναι απαραίτητες για τα τσιουάουα. Τα μαθήματα για κουτάβια, τα παιχνίδια και οι επισκέψεις σε πάρκα σκύλων παρέχουν ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση. Η διασφάλιση ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι θετικές και εποπτευόμενες βοηθά στην πρόληψη αρνητικών εμπειριών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε φόβο ή επιθετικότητα. Είναι σημαντικό να συνδυάσετε το τσιουάουα με ένα σκύλο παρόμοιου μεγέθους και ιδιοσυγκρασίας για να εξασφαλίσετε ασφαλές και ευχάριστο παιχνίδι. Έκθεση σε διάφορα περιβάλλοντα. Η έκθεση του τσιουάουα σε διάφορα περιβάλλοντα τα βοηθά να γίνουν προσαρμόσιμα και με αυτοπεποίθηση. Το να τα παίρνετε μαζί σας σε βόλτες με το αυτοκίνητο, να επισκέπτεστε διαφορετικά πάρκα και να περπατάτε σε διάφορες γειτονιές τα εισάγει σε νέες εικόνες, ήχους και μυρωδιές. Αυτή η έκθεση συμβάλλει στη μείωση του άγχους και δημιουργεί ανθεκτικότητα σε νέες καταστάσεις. Χειρισμός και περιποίηση. Ο τακτικός χειρισμός και η περιποίηση είναι σημαντικά στοιχεία της κοινωνικοποίησης. Η εξοικείωση του τσιουάουα με το να το αγγίζουν, να το βουρτσίζουν και να το εξετάζουν το βοηθά να νιώθει άνετα με την περιποίηση και τις επισκέψεις στο κτηνίατρο. Η θετική ενίσχυση κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων, όπως οι λιχουδιές και ο έπαινος, συμβάλλει στη δημιουργία μιας θετικής συσχέτισης. Πρόληψη του συνδρόμου των μικρών σκύλων. Τα τσιουάουα μπορούν να αναπτύξουν σύνδρομο μικρού σκύλου εάν δεν κοινωνικοποιηθούν και εκπαιδευτούν σωστά. Αυτό το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από υπερπροστατευτικές και επιθετικές συμπεριφορές που συχνά προκύπτουν από την ανεπαρκή κοινωνικοποίηση και την έλλειψη σαφών ορίων. Η συνεπής εκπαίδευση, η θετική ενίσχυση και η τακτική κοινωνικοποίηση συμβάλλουν στην πρόληψη αυτού του συνδρόμου και προάγουν μια ισορροπημένη ιδιοσυγκρασία. 9. Προσαρμοστικότητα και φωνητικότητα. Τα τσιουάουα είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστα σκυλιά που μπορούν να ευδοκιμήσουν σε διάφορες συνθήκες διαβίωσης, από τα μικρά διαμερίσματα μέχρι τα μεγάλα σπίτια. Το μικρό τους μέγεθος και οι σχετικά χαμηλές ανάγκες τους σε άσκηση τα καθιστούν κατάλληλα για αστική διαβίωση, ενώ η ζωή τους, προσωπικότητα και η ιστορική τους φύση τα καθιστούν εξαιρετικούς συντρόφους σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Προσαρμοστικότητα. Χώρος διαβίωσης. Τα τσιουάουα μπορούν να προσαρμοστούν καλά τόσο σε διαμερίσματα όσο και σε σπίτια με αυλές. Το μικρό τους μέγεθος σημαίνει ότι δεν απαιτούν μεγάλο χώρο για να αισθάνονται άνετα.
Ωστόσο, εξακολουθούν να χρειάζονται τακτική άσκηση και πνευματική διέγερση για να αποφευχθεί η πλήξη και να εξασφαλιστεί η ευημερία τους. Κλίμα. Τα τσιουάουα είναι ευαίσθητα στις ακραίες θερμοκρασίες. Μπορεί να δυσκολευτούν σε πολύ κρύο καιρό λόγω του μικρού τους μεγέθους και της έλλειψης σωματικού λίπους. Σε πιο ψυχρά κλίματα επωφελούνται από τη χρήση pullover ή παλτών για να διατηρούνται ζεστά. Παρομοίως μπορούν να υπερθερμανθούν σε ζεστό καιρό, οπότε είναι σημαντικό να τους παρέχετε άφθονο νερό, σκιά και να αποφεύγουν την έντονη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της μέγιστης ζέστης. Ρουτίνα. Τα τσιουάουα ευδοκιμούν στη ρουτίνα και μπορούν να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα του ιδιοκτήτη τους. Απολαμβάνουν τις συνέπειες στις καθημερινές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των οροσύντησης, των περιπάτων και των συνεδριών παιχνιδιού. Οι ξαφνικές αλλαγές στη ρουτίνα μπορούν να προκαλέσουν άγχος, γι' αυτό συνιστώνται σταδιακές προσαρμογές όταν είναι απαραίτητο. Φωνή. Τα τσιουάουα είναι γνωστά για τη φωνητική τους φύση. Χρησιμοποιούν το γάβγισμα, το κλαψούρισμα και άλλους ήχους για να επικοινωνήσουν με τους ιδιοκτήτες τους και να προειδοποιήσουν για πιθανές απειλές ή αλλαγές στο περιβάλλον τους. Η κατανόηση και η διαχείριση της φωνής τους είναι μια σημαντική πτυχή της ιδιοκτησίας ενός τσιουάουα. Alert barking. Συχνά γαυγίζουν για να προειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες για ξένους, άγνωστους ήχους ή αντιληπτές απειλές. Ενώ αυτό μπορεί να κάνει αποτελεσματικά σκυλιά φύλαξης, το υπερβολικό γαύγισμα μπορεί να γίνει πρόβλημα εάν δεν το διαχειριστείτε σωστά. Επιδίωξη προσοχής. Τα τσιουάουα μπορούν να γαυγίζουν ή να κλαψουρίζουν για να ζητήσουν προσοχή των ιδιοκτητών τους. Η παροχή τακτικής αλληλεπίδρασης, παιχνιδιού και πνευματικής διέγερσης μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτή της συμπεριφοράς. Η αγνόηση του γαυγίσματος που επιδιώκει την προσοχή και η επιβράβευση της ήρεμης συμπεριφοράς μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματική. Άγχος και φόβος. Ορισμένα τσιουάουα μπορούν να γαυγίζουν από άγχος και φόβο, ιδιαίτερα σε άγνωστες ή νέες καταστάσεις. Η σταδιακή κοινωνικοποίηση, η θετική ενίσχυση και η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της φωνής που σχετίζεται με το άγχος. Επικοινωνία. Τα τσιουάουα είναι έξυπνα και εκφραστικά σκυλιά που χρησιμοποιούν τη φωνή για να επικοινωνήσουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους. Η κατανόηση των διαφορετικών ήχων τους και η κατάλληλη ανταπόκριση βοηθάει στην ενίσχυση του δεσμού μεταξύ του σκύλου και του ιδιοκτήτη. 10. Μέγεθος και βάρος. Τα τσιουάουα συνήθως έχουν ύψος 15 έως 23 εκατοστά μέχρι τον ώμο. Βάρος. Το ιδανικό βάρος για ένα τσιουάουα κυμαίνεται από 1 έως 3 κιλά, με κάποια διακύμανση ανάλογα με τον εκάστοτο σκύλο και το αν πρόκειται για την τυπική ή διμινιατούρα ποικιλία. Τυπικά τσιουάουα. Αυτά συνήθως ζυγίζουν μεταξύ 2 και 3 κιλών και στέκονται πιο κοντά στο άνω άκρο του εύρους του ύψους. Μικροσκοπικά τσιουάουα. Οι μινιατούρες είναι μικρότερες και ελαφρύτερες. Συχνά ζυγίζουν μεταξύ 1 και 2 κιλών και στέκονται προς το χαμηλότερο άκρο του εύρους ύψους. Συνοψίζοντας, τα τσιουάου είναι μια εγωιτευτική φυλή με πλούσια ιστορία και ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Από την αρχαία προέλευσή τους, ως σεβαστών συντρόφων στους μεξικάνικους πολιτισμούς, μέχρι το σύγχρονο ρόλο τους ως αγαπημένα κατοικίδια, τα τσιουάου έχουν γοητεύσει τις καρδιές των εραστών των σκύλων σε όλο τον κόσμο. Η κατανόηση αυτών των πτυχών της φυλής του τσιουάουα επιτρέπει στους πιθανούς ιδιοκτήτες να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα και περιβάλλον για το κατοικίδιό τους, εξασφαλίζοντας μια ικανοποιητική σχέση τόσο για το σκύλο όσο και για τον ιδιοκτήτη.